Νιώθεις σαν άνθρωπος, ούτως ή άλλως, πλούς το χαίρεσαι. Για να μην νομίζω ότι τα λέω μόνη μου. Αν δεν κάνω λάθος, έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής από τα τρία επεισόδια του Your Face Sounds Familiar, τρία δεν έχετε κάνει μέχρι στιγμής, τρεις Κυριακές, πόσο tweets για τον Αλέξη και τη γοητεία του. Αυτό δεν το έχω δει. Άπειρα. Δηλαδή, ναι, θέλω να δείχνουμε μερικά. Μην παρεξηγηθώ κιόλας. Θέλεις να διαβάσεις τι έχουν γράψει για σένα. Ναι, γι' αυτό και ρωτάω πώς είσαι με τις γυναίκες. Προφανώς η κυρία είναι αλκοολική και το έχει συνδυάσει με κάτι. Μα πόσο ωραίος είναι ο Γιωργούλης κάθε φορά. Πώς, δεν ξέρω. Έλα, διάβασέ τα, για σένα είναι. Α, όχι, ας το περάσουμε αυτό, Λεάνα μου, σε παρακαλώ. Βάλαμε αυτό. Αυτό, αφήσουμε. Αυτό είδαμε. Εδώ. Άπειρα σχόλια για σένα. Όλα αυτά είναι από το tweet της περασμένης Κυριακής. Ναι. Τι είπες τώρα. Δεν τα ήξερες. Να αλλάξουμε λίγο κατάσταση. Φτιάχνετε τώρα, το αρέσει. Συνέχισε το scroll down. Ναι. Έτσι θα το πάμε, θα τα διαβάσεις. Θα το αξίριστο ή το... Δεν θα διαβάζω τώρα το tweet που είναι για μένα. Δεν είναι και... Γιατί τιμητικό είναι. Φαντάζομαι ότι δεν θέλουν κάτι οι γυναίκες, το λένε τιμητικό γιατί. Τιμητικό είναι και... να μου τα διαβάζετε, όχι να τα διαβάζω εγώ στους άλλους. Στα γράφουνε, τι άλλο θέλεις. Διάβασε τα μου κιόλα. Είναι σαν να ανοίγεις ένα γράμμα. Είναι σαν να ανοίγεις ένα γράμμα. Απλώς πια στην εποχή μας γίνεται μέσω των social. Αν ανοίξεις ένα γράμμα και δεν το έχεις διαβάσει, να το διαβάζεις πρώτα να ξέρεις τι λέει και μετά να το διαβάζεις δυνατά. Έτσι, νομίζω λέει το Σαββό Αβίευ, κάτι τέτοιο. Όχι. Δεν έχεις δηλαδή ποτέ να διαβάσεις τι γράφουνε για σένα. Τυχαίνει πολλές φορές. Απλώς αυτό με τα tweets τώρα μου έκανε λίγο εντύπωση. Το ότι έχουν υπάρξει τόσο πολλά tweets. Στα δικά σου social, τώρα που σε βλέπω και ενεργό. Ό,τι κάνεις live, τέλος πάντων και ασχολείσαι, δεν σου έρχονται. Δεν σου έρχονται μηνύματα, δεν σου γράφουνε διάφορα. Ναι. Αυτό είναι σε ένα. Το έχεις ανοιχτό το προφίλ. Δηλαδή μπορείς να διαβάσεις όλα τα σχόλια μόνο αυτό που ακολουθείς. Όχι, διαβάζω οτιδήποτε μου έρχεται. Είναι τελείως. Το πιο σοκαριστικό που σου έχει έρθει από γυναίκα. Δεν ήταν σε ανοιχτό σχόλιο, ήταν σε DMs, σε direct messages. Που εντάξει, επειδή είναι και direct, θα το βγάλουμε. Ενώ από κάποια που δεν γνωρίζεις. Από μία θαυμάστρια. Όχι με την κοπέλα σου τη λέτε. Ενώ πως το πιο. Δεν ξέρω, με την κοπέλα διαφορετικό. Δεν επικοινωνούμε στο Instagram, φαντάζομαι. Είναι λογικό αυτό. Ποτέ δεν έχει τύχει να πλησιάσεις μια κοπέλα στην αρχή μέσω Instagram. Επίσης με την κοπέλα σου λες, τι λες και τέτοια. Ναι, ρε παιδί μου, με έναν άνθρωπο που ξεκινάει κάτι, δεν ξέρω. Να γίνει μια γνωριμία που μέσα από το social. Δεν ξεκινάει κάτι αν δεν ξεκινήσει. Πάντα άγνωση είναι. Δεν έχεις εσύ δεν έχεις απαντήσει ποτέ ερωτικά ή να προσεγγίσεις κάποια. Ναι, ούτε είναι η κοπέλα μου, ούτε μία υποψήφια. Είναι κάτι που. Ναι, αλλά υπάρχει διάλογο. Ενώ συμμετέχεις κι εσύ, δεν είναι κάτι μόνο από μία πλευρά. Α, το έφτιαξα εγώ σήμερα πρωί-πρωί τόσα καλά λόγια σου. Είπαμε, μέρα τα έχεις βάλει. Δεν τα βάζω με σένα. Εντάξει, μπορεί να σε πει. Όχι, εντάξει, μαλωμένη και μακριά. Δεν πειράζει. Μήπως θέλετε ότι ξαναδείτε όρθια. Έχει πολύ ωραία πόδια. Όχι, όχι, μαλωμένη. Δημήτρη. Το κοινό φωνάζει, να σε αγκαλιάσω. Δύο ερωτήσεις. Θέλω να μου απαντήσεις το πιο extreme που σου έχει στείλει θαυμάστρια. Που μου έχει στείλει σαν μήνυμα. Ναι, ή σου έχει γράψει, σου έχει στείλει μια φωτογραφία, δεν ξέρω. Ένα μια κάπου πρόταση. Σαν σεντόνι, ένα αρκετά μεγάλο μήνυμα που είχε μια φαντασίωση που τέλος πάντων ήταν. Ερωτική φαντασίωση. Ναι, ναι. Ήταν πολύ μεγάλη κιόλας, δηλαδή δεν τελείωνε. Είχε λεπτομέρειες. Πολλές. Και. Δεν ενέβεσαι. Δεν ρωτάω αυτό, ενώ. Απλώς τα διαβάζεις. Καμιά φορά δεν τα διαβάζω κιόλας, αλλά καμιά φορά τα διαβάζω. Δηλαδή, εσένα ο κάπου δικός σου. Σου κινεί την περιέργεια και διαβάζει και λες τι γίνεται, Πότε τελειώνει. Ναι. Σου έκανε εντύπωση επειδή ήταν πολύ. Ξεκίνησε πολύ έτσι απλά και χωρίς να είναι ο στόχος εκεί. Οπότε δεν καταλάβαινες τι ακριβώς θέλει να πει.